Είμαστε στην προπόνηση του Σταυρού. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση Ρεπετσά. Θανάση, αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος Σταυρού. Μια νέα πρόκληση εδώ στα Μεσάπια, στη δεύτερη ομάδα που έχει αγωνιστεί στο Δήμο Μεσαπίων Δυρφίων. Έτσι ακριβώς είναι, Μανώλη. Πρώτα να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν και υγεία σε όλους τους συναθλητές μου. Από εκεί και πέρα, ναι, έχω έρθει φέτος στην ομάδα του Σταυρού. Γνωρίζοντας εδώ στην ομάδα, παίζουν πάρα πολλά παιδιά που τα γνώριζα από τη θητεία μου στο Ολυμπιακό Ψαχνών και σίγουρα αυτό έπαιξε ρόλο. Η ομάδα έχει να εμφανιστεί στην Α κατηγορία σχεδόν 20 χρόνια. Είναι μια καινούργια πρόκληση για την ομάδα. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο φετινό πρωτάθλημα, είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός έδρας. Ο Σταυρός όσα χρόνια αγωνιζόταν στην Α κατηγορία είχε τον τίτλο του Φωνέα του Γιγάντων. Όποιος παίρναγε εδώ από τα Βέρτουρα έπαιρνε πρωτάθλημα. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Μεγάλες ομάδες της Εύβοιας, όπως ήταν όλες οι μεγάλες ομάδες της Εύβοιας, δυσκολευόντουσαν παραδοσιακό εδώ. Τι ομάδα θέλετε να δημιουργήσετε και τι ομάδα θέλει ο Θανάσης ο Ρεπέτσας, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να βρεις και κίνητρο για να παίζεις. Έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν υπάρχει κίνητρο, δεν χρειάζεται να είσαι στον αθλητισμό. Και όχι μόνο στον αθλητισμό, θεωρώ ότι σε οποιοδήποτε και να κάνεις τη ζωή σου, αν δεν τα αγαπάς, θεωρώ ότι δεν το κάνεις με επιτυχία. Εγώ δόξα τω Θεώ ακόμα νιώθω ότι θέλω ακόμα να μυρίζω το χόρτο, να το πω έτσι πιο ποδοσφαιρικά. Και αισθάνομαι ακόμα ότι έχω ακόμα καψούρα και αγάπη για αυτό που κάνω. Τώρα, όσον αφορά για την ομάδα, ότι τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λες ήταν ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Όταν ήταν στην Α κατηγορία. Όταν ήταν πιο παλιά, κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό, από όσο έχω ακούσει. Σίγουρα, όταν θα φτάσεις στο σημείο να είσαι ρυθμιστής, πάνω απ' όλα θα είσαι και ανταγωνιστικός. Μακάρι να η ομάδα να βγάζει ποδοσφαιρική υγεία, να δέσουμε σαν σύνολο και να είμαστε, να το πω, μακάρι να είμαστε ευχάριστα έκπληξη του αθλήματος. Θανάση μου, να είσαι καλά, καλή χρονιά, με υγεία και να ξέρεις ότι χαιρόμαστε να συνεχίζουμε να σε βλέπουμε για πολλά χρόνια ακόμα στα γήπεδα. Για πολλά χρόνια, Μανώλη, εντάξει, τώρα κόψε κάτι, αλλά θεωρώ όσο με κρατάνε τα πόδια μου και όσο θα έχω αυτή την καψούρα, όπως προείπα πριν, θα είμαι στο γήπεδο. Και εννοείται τώρα πλέον και εγώ, τόσα χρόνια που είμαι εδώ στην Εύβοια, αισθάνομαι πιο πολύ ευδιώτης παρά αγρινιώτης. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Καλά.